Κυρίες και κύριοι, η πρόταση που καταθέτουμε για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής είναι μόνο ένα μέρος της εκπλήρωσης του χρέους που έχουμε αναλάβει, της υπόσχεσης που δώσαμε τον περασμένο Μάρτιο, όταν μια ολόκληρη χώρα συγκλονιζόταν από το έγκλημα στα Τέμπη που στήχησε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά. Η χώρα όμως τότε συγκλονιζόταν και από τις μεγαλειώδεις εκδηλώσεις, διαδηλώσεις λαού και νεολαίας για να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα. Και αυτό είπαμε από την πρώτη στιγμή, ότι το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μην ξεχαστεί το έγκλημα των Τεμπών. Ότι θα γίνουμε η φωνή όλων των νεκρών για να αναδειχθούν οι αιτίες και οι ένοχοι που όπως σε κάθε έγκλημα υπάρχουν και σε αυτό. Το χρωστάμε στις 57 αθώες ψυχές που χάθηκαν εκείνο το βράδυ όταν εν έτη 2023, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, των απίστευτων τεχνολογικών επιστημονικών δυνατοτήτων, δύο τρένα συγκρούστηκαν με τοπικά, αφού πρώτα κινούνταν επί 12 ολόκληρα λεπτά σε αντίθετες κατευθύνσεις στην ίδια γραμμή, χωρίς κανένας από τους αρμόδιους να πάρει είδηση. Το χρωστάμε στις οικογένειες των νεκρών, με τις οποίες άλλωστε συναντηθήκαμε επανειλημμένα και πρόσφατα και μας κατέθεσαν σχετικό αίτημα. Το χρωστάμε σε όλους τους εργαζόμενους, τους νέους και τις νέες, που θέλουν να γνωρίζουν πως όταν θα μπουν σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, θα φτάσουν ασφαλείς στον προορισμό τους. Όπως θα διαβάσατε, στο επίκεντρο της διερεύνησης βάζουμε την πολιτική της απελευθέρωσης, της ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να οδηγηθούμε σε αυτό το έγκλημα. Και βέβαια αυτή την πολιτική υπηρετεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως βέβαια υπηρέτησαν απαρέγκλητα και οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Βήμα το βήμα, μεθοδικά, η κάθε κυβέρνηση έπιανε το νήμα από εκεί που το άφηνε η προηγούμενη. Έτσι προχώρησε ο τεμαχισμός του ΟΣΕ, η ιδιωτικοποίηση του πιο κερδοφόρου κομματιού, δηλαδή του μεταφορικού έργου, ενώ συνεχιζόταν η υποχρηματοδότηση και η ακραία υποστελέχωση του κομματιού που έμεινε στο δημόσιο και είχε εκτός των άλλων και την ευθύνη για τις υποδομές. Και στους σιδηροδρόμους εφαρμόστηκε η συνθήκη όπου τα πάντα, από το πώς οι εργαζόμενοι θα είναι σε μια βάρδια μέχρι το πού θα κατευθυνθούν χρήματα για νέες επενδύσεις, καθορίζονται από το κριτήριο της κερδοφορίας των λίγων ιδιωτών καπιταλιστών και του κράτους τους. Με αποτέλεσμα πολλές διαφορετικές εταιρείες διαχείρισης, εργολάβοι συμβάσεων, συχνά με αντιτιθέμενα μεταξύ τους συμφέροντα, να εμπλέκονται σε ένα τόσο ευαίσθητο, περίπλοκο τομέα όπως είναι οι σιδηροδρομικές και όχι μόνο βέβαια μεταφορές. Για να το πούμε απλά, διαχωρίστηκε το τρένο από τις ράγες, κάτι που φυσικά κάνει τον εκτροχιασμό πολύ πιο πιθανό. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξετάσουμε και την απαράδεκτη καθυστέρηση στην εκτέλεση της περιβόητης πια Σύμβασης 717 του 2014 για την τηλεδιοίκηση. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να καταλάβει πως όλα τα παραπάνω παίζουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια όλων των συγκοινωνιών, όχι μόνο των σιδηροδρομικών. Γι' αυτό πρέπει όλα αυτά να βγουν στην επιφάνεια, για να μην ζήσουμε καινούργια Τέμπη που καραδοκούν σε πολλούς τομείς της ζωής μας, αφού η ζυγαριά του κόστους οφέλους και του πάμε όπου βγει στα μέτρα ασφαλείας κυριαρχεί σχεδόν παντού. Βεβαίως, τα παραπάνω προστίθενται και τα προβλήματα κακοδιαχείρισης από υπουργούς, από άλλους, αλλά και εγκληματικές ευθύνες
όλων των άμεσα εμπλεκομένων εκείνο το βράδυ. Ζητήματα τα οποία εμείς καθόλου δεν υποτιμάμε. Το αντίθετο, επιμένουμε ότι πρέπει να διερευνηθούν όλα και αυτά, όπως και τυχόν ποινικές ευθύνες υπουργών. Σήμερα όμως όλα τα κόμματα εδώ μέσα πρέπει να πάρουν σαφή θέση απέναντι στην πρόταση του ΚΚΕ για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς υπεκφυγές και διάφορες δικαιολογίες. Γιατί η πρόταση του ΚΚΕ, όπως γνωρίζετε, έχει τη δυνατότητα να εξετάσει κάθε πτυχή του ζητήματος με το οποίο θα καταπιαστεί. Όπως επίσης γνωρίζετε, στην Επιτροπή εξετάζονται και μπορεί να προκύψουν και όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες πολιτικών, αλλά και μη πολιτικών προσώπων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι γνωστό πως μέσω του εκπροσώπου της δήλωσε ότι θα την ψηφίσει μεν, ξεκαθαρίζοντας δε ότι διαφωνεί με το ίδιο το περιεχόμενο της πρότασης, υπονομεύοντάς την εξ αρχής. Γιατί άραγε? Γιατί το περιεχόμενο είναι αυτό που ενοχλεί. Η απάντηση στο ερώτημα γιατί η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να ψηφίσει την πρόταση του ΚΚΕ είναι περισσότερο από προφανής, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι η πρόταση αυτή μπορεί να περάσει και χωρίς τις δικές της ψήφους, φτάνει να την ψηφίσουν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση λοιπόν κάνει την ανάγκη φιλοτιμία για να μην συγκρουστεί και με το λαϊκό αίσθημα. Η κυβέρνηση όμως είναι και σε δύσκολη θέση και για έναν επιπλέον λόγο, γιατί είχαν προηγηθεί οι απαράδεκτες και κοινικές δηλώσεις Γεωργιάδη που ξεστόμησε το απίθανο ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για μια εξεταστική για τα Τέμπη. Αλήθεια, κύριοι της κυβέρνησης, πώς γίνεται τη μια να λέτε ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για την εξεταστική και την άλλη να την υπερψηφίζετε? Και αντί τα άλλα κόμματα, εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κυρίως, να καταγγείλετε αυτή την υποκρισία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και να υπερψηφίσετε την πρόταση του ΚΚΕ για Εξεταστική Επιτροπή, τι κάνετε? Γίνεστε επί της ουσίας συνήγοροι της Νέας Δημοκρατίας και ταυτίζεστε μαζί της στο πιο κρίσιμο ζήτημα, στη διαφωνία για το περιεχόμενο της εξεταστικής. Γιατί άραγε? Γιατί προφανώς έχετε κι εσείς λερωμένη τη φωλιά σας με την πολιτική που και εσείς υπηρετήσατε. Για να το πούμε απλά, διαφωνείτε δηλαδή με όλα όσα ζητούν οι οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες ζητούν διερεύνηση σε βάθος 15ετίας. Γυρίζετε την πλάτη στους δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θα έλεγα, λαού και νεολαίας που διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα με το σύνθημα ότι το έγκλημα αυτό έχει ιστορία. Και έτσι καταλήγετε τελικά και εσείς να δίνετε τις ίδιες εξηγήσεις που δίνει η κυβέρνηση, ότι φταίει ένας σταθμάρχης, ίσως κάποιοι άλλοι ακόμα ανευθυνοϋπεύθυνοι και ξεμπερδέψαμε. Είναι ενδεικτικό ότι εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ τοποθετηθήκατε για την πρόταση του ΚΚΕ 3 ολόκληρες ημέρες μετά την κατάθεσή της και μόνο μετά την τοποθέτηση της κυβέρνησης ότι θα τη στηρίξει. Κάποιοι μάλιστα εμφανίζονται να ομολογούν ότι θα ήθελαν στο τραπέζι να υπάρχει μόνο η πρόταση για προανακριτική, για να την απορρίψει η κυβερνητική πλειοψηφία, όπως μπορεί και να το κάνει, για να μπορούν μετά να την καταγγέλουν για συγκάλυψη. Πόσο πιο ανοιχτά να πείτε ότι το μόνο τελικά που σας ενδιαφέρει είναι να υπηρετήσετε τις μικροκομματικές σας σκοπιμότητες, να ρίξετε κάποια αντιπολιτευτικά πυροτεχνήματα και όχι να βγει στην επιφάνεια όλη η αλήθεια. Πόσο τυχαίο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, ενώ μιλάει εδώ και εβδομάδες για προανακριτική, την κατέθεσε μόλις προχθές και στο παραπέντε της σημερινής συζήτησης. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως φαίνεται, από ό,τι ακούσαμε σήμερα, από την εισηγήτρια θα την καταθέσει
στο και πέντε. Να ρωτήσουμε γιατί αυτή η καθυστέρηση. Μα προφανώς γιατί ψάχνετε να βρείτε πώς θα κόψετε και θα ράψετε τις ευθύνες του ενός και του άλλου και κυρίως της εγκληματικής πολιτικής της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών γραμμών, των μεταφορών που υπηρετήσατε όλοι σας. Μάλιστα, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ επικαλείται κυρίως την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, η οποία όμως διερευνά μόνο την οικονομική ζημιά που μπορεί να έχει συντελεστεί σε βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας. Με αυτό το ζήτημα, μα τελικά, τι νομίζετε, αυτό είναι το μόνο παράπτωμα? Αυτό είναι το βασικό παράπτωμα? Γιατί εμείς, και όχι μόνο εμείς, αλλά σύσσωμος ο ελληνικός λαός, βλέπει πως το μεγαλύτερο παράπτωμα είναι η έκθεση σε κίνδυνο ανθρώπινων ζωών που έφτασε τελικά στην τραγική απώλεια δεκάδων, 57 νέων κυρίως ανθρώπων. Κάνετε μάλιστα πως δεν ακούτε τις προειδοποιήσεις μας. Δηλαδή ότι αν υπήρχε πρόταση μόνο για προανακριτική όπως αυτή που φέρνετε εσείς κύριοι του ΠΑΣΟΚ και την απέρριπτε η κυβέρνηση, θα οδηγούμασταν ουσιαστικά σε οριστικό ενταφιασμό της ποινικής διερεύνησης, αφού απαγορεύεται από τον κανονισμό της Βουλής να κατατεθεί ξανά αίτημα για τα ίδια πρόσωπα και για τα ίδια αδικήματα. Αυτό βέβαια δεν το λέει μόνο το ΚΚΕ. Ο ίδιος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ξανθόπουλος, το έλεγε πριν λίγες μέρες από αυτό εδώ το βήμα, απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ. Μήπως και αυτός θέλει να βγάλει τη Νέα Δημοκρατία από τη δύσκολη θέση? Μήπως είναι και αυτός πέμπτη φάλαγγα, όπως είπαν για κάποιους μέχρι πρότενους συντρόφους τους, κάποια άλλα νέα φιντάνια του ΣΥΡΙΖΑ? Σοβαρευτείτε επιτέλους. Το ΚΚΕ όμως είναι εδώ, παρόν, για να χαλάσει τα σχέδια σε όλους όσοι επιδιώκουν τη συγκάλυψη και τον αποπροσανατολισμό. Είναι εδώ για να εγγυηθεί ότι το θέμα θα μείνει ψηλά στην ατζέντα όσο προχωρά και η ποινική διαδικασία. Ότι θα γίνει διερεύνηση, θα ακουστεί η αλήθεια όσο αυτό μπορεί να συμβεί και θα βγουν στην επιφάνεια όσο περισσότερα γίνεται. Εμείς ξέρετε πως δεν έχουμε μεγάλες αυταπάτες, άλλωστε υπάρχει αρνητική εμπειρία από το παρελθόν από τη λειτουργία τέτοιων αυτών των εξεταστικών επιτροπών λόγω του συσχετισμού των δυνάμεων εδώ μέσα. Το ΚΚΕ όμως θα κάνει ό,τι μπορεί, θα αξιοποιήσει και αυτή την επιτροπή όπως και όποια άλλη συγκροτηθεί. Σε αυτή την κατεύθυνση εμείς δηλώνουμε καθαρά ότι θα υπερψηφίσουμε και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής και όποια άλλη αντίστοιχη πρόταση κατατεθεί. Το ίδιο θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουν εδώ μέσα και όλοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, από ό,τι φαίνεται, διότι οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν δηλώσει ότι θα την υπερψηφίσουν, και να αφήσουν πίσω τα μικροκομματικά τους παιχνίδια που τους βάζουν να παίζουν οι ηγεσίες των κομμάτων τους και να υπερψηφίσουν σήμερα την πρόταση του ΚΚΕ όπως το ΚΚΕ θα υperψηφίσει τη δική τους. Ιδού λοιπόν η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Σας ευχαριστώ.